Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος και σήμερα έχω τα γενέθλιά μου και είμαι εδώ για να σχολιάσω το κεφάλαιο 7-17 του εβδομαδίου manga One Piece. Το κεφάλαιο ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον κεφάλαιο και η ιστορία προχώρησε αρκετά και μάθαμε πολλά νέα ενδιαφέροντα πράγματα. Το κεφάλαιο ξεκινάει με τη μάχη των διάλογων μεταξύ Don Kin Xiao και του Λούφι, καθώς είναι αρκετά ενδιαφέρον διάλογος, διότι ο παλέμαχος πλέον πειρατής μπορούμε να πούμε ότι διδάχθηκε κάπως ο Λούφι, καθώς του λέει κάποια πράγματα από την εμπειρία του. Το μίσος του όμως προς το πρόσωπο της οικογένειάς του δεν φεύγει και ειδικά όταν ο Don Kin Xiao θυμάται το παρελθόν του. Ο Don Kin Xiao πέφτει σε λυγμούς όταν μας λέει ότι έβλεπε το θησαυρό του μπροστά του, μα δεν μπορούσε να το φτάσει. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον εννοεί το One Piece και στη συνέχεια πιέζει τον Λούφι να το απαντήσει τι του έκανε ο Γκαρ. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε έξω από το Κολοσσέο, στο Σάντζι και στον Κίνεμον, που πλέον βλέπουν εκατοντάδες Μαρί να περιμένουν έξω από το Κολοσσέο για να συλλάβουν τους πειρατές και τους παράνομους που έλαβαν μέρος στην αρένα της μάχης. Μαζί τους είναι και ένας Vice Admiral που ονομάζεται Shark Slasher Bastille. Ο Σάντζι βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση θέλει με κάποιον τρόπο να ενημερώσει τον Λούφι για να μην βρεθεί ο καπετάνιος του προεκπλήξεως. Όντα μετά μας μεταφέρει στον Φράγκι και στο παιχνίδι στρατιώτη που είναι μαζί του. Ο στρατιώτης μας εξηγεί λίγο καλύτερα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Τρεσδρόσα. Μας λέει ότι πριν 10 χρόνια που ανέλαβε ο Τζόκερ έβαλε δύο νόμους τους οποίους άνθρωποι και παιχνίδια θα πρέπει να υπακούνε. Ο πρώτος νόμος ήταν ότι στις 12 τα μεσάνυχτα οι άνθρωποι πρέπει να γυρνάνε στα σπίτια τους καθώς και τα παιχνίδια στα δικά τους. Ακόμα στις 12 έσβηναν όλα τα φώτα της πόλης και κανένα μαγαζί δεν ήταν ανοιχτό. Κάθε έξοδος απαγορευόταν. Κανονική κατοχή δηλαδή. Ο δεύτερος νόμος ήταν ότι τα παιχνίδια και οι άνθρωποι απαγορεύονταν να μπουν ο ένας στο σπίτι του άλλου. Έτσι δημιουργήθηκε ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα τεχνητά και στα ζωντανά πλάσματα. Και οι σχέσεις που έχουν άνθρωποι και παιχνίδια μπορεί να φαίνονται καλές, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ άσχημες, διότι οι άνθρωποι μπορούμε να πούμε ότι φοβούνται τα παιχνίδια και δεν τα συμπαθούν τόσο πολύ και τα θεωρούν κάπως διαφορετικά από αυτούς και έχουν κάποιον ρατσισμό απέναντί τους. Από ό,τι βλέπουμε, τα παιχνίδια ήταν άνθρωποι στο παρελθόν και ένας Devil Fruit User τους μετέτρεψε σε παιχνίδια. Τα παιχνίδια δείχνουν να θυμούνται τον παλιό τους εαυτό, αλλά οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τα πάντα όσον αφορά τις ζωές τους πριν να συμβεί αυτό και ακόμα δεν θυμούνται τους ίδιους τους συγγενείς τους, ακόμα και αν αναφερθεί το όνομά τους. Τελικά ο Φράγκι και το παιχνίδι στρατιώτης φτάνουν στο Flower Bed και η συζήτηση θα συνεχιστεί εκεί. Ακόμα παίρνουμε μια μικρή γεύση από αυτά που συμβαίνουν στον Green Beat, καθώς ο Fujitora συνεχίζει τις επιθέσεις του. Ο Φλαμίγκο χαλαρός, από την άλλη μεριά ο Λο δείχνει χτυπημένος και σε δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε τον Λο να προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Άμι, αλλά η Άμι δεν το απαντάει. Το κεφάλαιο κλείνει με τον Σοπ και τα γνόμ που κρατάνε στη θέση τα πράγματά τους, διότι ο σεισμός που γίνεται νομίζουν ότι οφείλονται στο τρομερό χάκι του Σοπ και ο Σοπ σαν καλός ψεύτης δεν το αρνείται. Από ό,τι μας λένε τα γνόμ, 500 από τους φίλους τους είναι φυλακισμένοι στο υπόγειο του σκοτεινού εργοστασίου που κρύβεται κάτω από το Κολοσσέο. Ο Σοπ και η Ρόμπιν μαζί με τα γνόμς είναι έτοιμοι να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Αυτή ήταν η μικρή περίληψη του κεφαλαίου 7-17. Ήρθε η ώρα να σχολιάσω κάποια σημαντικά σημεία που είχε αρκετά σημαντικά σημεία το σημερινό κεφάλαιο. Πάμε λοιπόν. Αρχικά θα ήθελα να σχολιάσω το King's Haki που ανέφερε ο Don King Xiao στο Luffy. Του είπε δηλαδή, μετά που είδε ότι έχει το Conqueror's Haki, του κάνει «Θέλεις να γίνεις βασιλιάς, γι' αυτό έχεις το King's Haki». Αυτό μου έδωσε να καταλάβω ότι αυτοί που έχουν το King's Haki είναι άτομα τα οποία έχουν υψηλές βλέψεις και δεν είναι κάποια απλά άτομα τα οποία θα το κάνω awaken, να το πω έτσι. Δηλαδή, όσοι έχουν το King's Haki είναι άτομα που θα ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους. Είναι άτομα που πάνε για να γίνουν βασιλιάδες. Ακόμα θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε ο Don Kin Xiao επίσης στο Λούφι, που του είπε ότι για να γίνει ο βασιλιάς των πειρατών, αφού το θέλει τόσο πολύ, θα πρέπει το King's Haki που έχει να ξεπεράσει το Haki, το King's Haki όλων των υπολείπων και να γίνει πραγματικά τρομερά δυνατός. Πρέπει δηλαδή η θέληση του Λούφι να είναι πιο μεγάλη από τη θέληση όλων των υπολείπων και να νιώθουν στην άβρα του, αν μπορούσα να το πω έτσι, μια τρομερή δύναμη. Για να γίνει ο Λούφι Pirate King, όπως ήταν και ο Goldie Roger, πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσει μια τόσο ισχυρή προσωπικότητα και ένα τόσο δυνατό Conqueror's Haki που ακόμα να πω και Admiral θα ένιωθαν τρομερή πίεση μπροστά του. Ακόμα μου έκανε εντύπωση πολύ αυτό που είπε ξανά ο Don Kin Xiao όταν αναφέρθηκε στο θησαυρό του. Γενικά, όπως είπα, ο θησαυρός αυτός που αναφέρθηκε πιστεύω ότι εννοούσε το One Piece. Και αν όντως εννοούσε το One Piece, και λέει αλήθεια βέβαια ότι το έβλεπε και απλά δεν μπόρεσε να το φτάσει γιατί μάλλον το σταμάτησε ο Garp, ξέρω εγώ. Ο Don Kin Xiao τότε δεν είναι ένας απλός πειρατής. Και δεν ξέρω κατά πόσο Λούφι θα μπορέσει να βγει νικητής από αυτή τη μάχη. Διότι για να κατάφερε να φτάσει και να βλέπει
το One Piece, τότε σημαίνει ότι αυτός ο πειρατής ήταν από τους καλύτερους στη γενιά του. Δηλαδή ήταν ισάξιος, θα μπορούσαμε να πούμε, με τον Goldie Roger. Γι' αυτό ήταν και ένας αντίπαλος ο οποίος στόχευε και εκείνος στο One Piece και κατάφερε να φτάσει τόσο μακριά και να περάσει όλους αυτούς τους κινδύνους που έχει η θάλασσα το New World. Ακόμα μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι ο Σάντζι θέλει να βοηθήσει τον Λούφι. Γενικά ο Σάντζι βλέπουμε ότι είναι ένας από τους πιο έξυπνους Στρόχατ και εμένα προσωπικά είναι και ο αγαπημένος μου χαρακτήρας από τους Στρόχατ, διότι είναι πολύ έξυπνος. Πιστεύω ότι είναι ο δεύτερος πιο έξυπνος στο πλήρωμα μετά την Ρόμπιν. Και γενικά από ό,τι είδαμε, πιστεύω τώρα ο Σάντζι θέλει να βρει κάποιον τρόπο να μπει μέσα στο Κολοσσένο, δεν επιτρέπεται, για να ειδοποιήσει τον Λούφι ότι απ' έξω είναι Μαρίν οι οποίοι θέλουν να τους πιάσουν και ότι είναι και ένας Vice Admiral απ' έξω και τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν. Ακόμα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που μου έκανε αρκετό ενδιαφέρον ήταν ότι τα παιχνίδια ήταν άνθρωποι. Εντάξει, αυτό το είχα καταλάβει και πιο πριν και πιστεύω ότι η Τζόλα είναι αυτή η Devil Fruit User, αυτή η Τζόλα που σας είχα πει, η Πατσόλα. Ναι, αυτή τους έκανε τέλος πάντων παιχνίδια. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ στενή συνεργάτης με τον Τζόκερ. Και δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει με όλη αυτή τη μοναρχία, με όλη αυτή τη χούντα, θα μπορούσα να πω, που έχουν οι άνθρωποι και τα παιχνίδια, με αυτούς τους δύο πολύ σκληρούς κανόνες τους οποίους έχει βάλει τον Φλαμίγκο. Και τι ακριβώς προσπαθεί να καταφέρει. Γιατί ο Φλαμίγκο πριν 10 χρόνια πήγε σε αυτό το νησί και έγινε βασιλιάς. Και γιατί εφάρμοσε αυτούς τους νόμους και θέλει να έχει αυτούς τους ανθρώπους υποχείριό του. Και για ποιο λόγο τους έκανε παιχνίδια. Είναι πολλά τα ερωτηματικά και πιστεύω ότι η ιστορία θα εξελιχθεί πολύ ωραία όταν μάθουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για την Dressrosa. Γιατί η Dressrosa δεν είναι απλά ένα νησί, παίζει να είναι ένα πολύ σημαντικό νησί. Και δεν ξέρω, ο Don Flamingo φαίνεται να έχει κάνει πολύ καλά σχέδια και να προσπαθεί να κρατάει δυνατά τα χαλινάρια αυτού του νησιού και να το ελέγχει, διότι είδαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με το επωνομαζόμενο Dark Factory, που όπως μάθαμε είναι στο υπόγειο του Κολοσσέου. Είναι ένα καλό σημείο τέλος πάντων για να κρύψει ένα εργοστάσιο, διότι δύσκολα θα φανταζόταν κάποιος ότι ένα τέτοιο εργοστάσιο μπορεί να είναι κρυμμένο στο πιο κεντρικό σημείο, ας πούμε, της Dressrosa. Και δεν ξέρω αν όντως το εργοστάσιο αυτό είναι το ίδιο εργοστάσιο που ψάχνουν οι πρωταγωνιστές μας, αλλά από ό,τι άφησε να εννοηθεί είναι το ίδιο. Δηλαδή, εντάξει, εγώ μέχρι στιγμής πιστεύω ότι είναι το ίδιο ακριβώς εργοστάσιο και ότι καλός ή κακός όλοι θα κατευθυνθούν προς τα εκεί. Δηλαδή, ο Λούφι είναι εκεί, η Ρόμπιν με τον Ουσόπ θα πάνε εκεί, όλο δεν ξέρω πώς θα τελειώσει η μάχη του με τον Φουτζι τώρα και αν θα καταφέρει να πάει τελικά, αλλά γενικά όλοι πιστεύω θα βρεθούν προς τα εκεί. Και ότι γενικά αυτό το arc αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται πολύ όμορφα και η υπόθεση να προχωράει αρκετά μπροστά. Γενικά το σημερινό κεφάλαιο ήταν ένα κεφάλαιο που η υπόθεση προχώρησε μπροστά, μάθαμε κάποια καινούργια πράγματα και αναμένουμε για το επόμενο κεφάλαιο. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό X-Mark, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe και comment στα βίντεό μας και στη σελίδα μας στο Facebook. Από εμένα και την ομάδα του AnimeCast, τα λέμε την επόμενη φορά.